Και εγώ τώρα σας λέω, για πάμε στον πρώτο φιλοξενούμενο, που είναι ο διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Βασίλης Λύκος, διότι από χθες ανοίξαμε το κεφάλαιο των μεταλλαγμένων μετά την πίεση που υπέστη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της τραβήξαν το μανίκι και είπε ότι να δούμε αυτούς τους σπόρους που δεν μπορείς να τους φυτεύσεις του χρόνου, πρέπει να ξαναπάς, αλλά εντάξει παιδιά, λέει, είναι λίγο μεταλλαγμένα, και επειδή στη ζέστη ως γνωστόν κάθεσαι σε ένα τραπέζι και τρως πράγματα που είναι δροσερά, μια ντοματούλα ας πούμε με αλατάκι, και λες κοίτα ρε παιδί μου η μάνα γη. Μετά όμως από όλα τα άλλα που ακούσαμε, η Big Farm μας έλεγε ο κύριος Λύκος, τώρα είναι και στο τραπέζι μας. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Πριν από αυτό όμως να πούμε κάτι άλλο. Για όλους αυτούς που νοιάζονται για το μέλλον του πλανήτη, για την κλιματική κρίση, υποτίθεται για την αύξηση της θερμοκρασίας, ενίοτε βέβαια μιλάνε και για την υπερβολική ψύξη και ότι έρχεται καύσωνας εν μέσω καλοκαιριού, ως να λέμε ότι έρχονται χιόνια εν μέσω χειμώνα. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, σήμερα, 12 Ιουλίου, ψηφίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας ευρωπαϊκός νόμος, ο οποίος πρόκειται να θεσμοθετήσει τις υποχρεώσεις αποκατάστασης υποβάθμισης των προστατευόμενων περιοχών για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 30% μέχρι το 2030 και κατά 90% έως το 2050. Είδατε κανένα ευρωβουλευτή μας να μιλάει? Δηλαδή μιλάνε ότι πρέπει να γίνει αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε βουνοκορφές μας, σε ακτές μας, σε νησιά μας. Την πρώτη ψηφοφορία δεν εγκρίθηκε και τώρα πάμε για τη δεύτερη. Το ακούσατε πουθενά αυτό? Το ακούσατε από τους περιβαλλοντιστές, περιβαλλοντολόγους, αγαπησιάριδες, να το πούνε πουθενά? Εντάξει. Το ακούσατε πουθενά αυτό το πράγμα? Όχι, ακούμε τώρα μία εβδομάδα πριν ενσκύψει ο κλέον, πόσο θα ενσκύψει ο κλέον και τι θα γίνει με τον καύσωνα και τα σαραντάρια. Είναι όπως με τα χιόνια. Έρχεται χιονιάς. Κλιματική κρίση. Έρχεται χιονιάς το Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο. Κλιματική κρίση. Έρχεται καύσωνας το καλοκαίρι. Το 1987 όταν είχαν πεθάνει τόσοι άνθρωποι. Μίλησε κανείς για κλιματική κρίση, αν θυμάστε. Βέβαια μετά, αμέσως μετά, πήραν φόρα τα κλιματιστικά. Ξεπουλήσανε όλοι όσοι είχαν εισάγει κλιματιστικά. Και βέβαια τα κλιματιστικά, βάσει δεύτερου θερμοδυναμικού αξιώματος της μηχανής του Καρνό, να το πω και έτσι, επειδή ακριβώς όση θερμοκρασία ψήξη βγάζουν, τόσοι αποδίδουν σε θερμότητα στο εξωτερικό περιβάλλον, η Αθήνα έγινε ένας τόπος όπου δεν μπορείς να ζήσεις πια. Κανείς όμως δεν μιλάει για δεντροφύτευση. Κανείς δεν μιλάει για την αξιοποίηση του πάρκου του ελληνικού, προσέξτε. Κανένας, σιγή ηχθείος. Μηχανικά μόνο προσπαθούμε να λύσουμε αυτό που λέγεται κλιματική κρίση. Πώς? Με μηχανήματα, θα πούμε και παρακάτω με τις τροφές, με οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να ακολουθήσουμε τους ίδιους τους κανόνες της φύσης. Θέλουμε κάτι παραφύση. Να τα μόνο αυτό. Το πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας. Και όλες βέβαια οι ανθρωποθυσίες γίνονται στο βωμό του Μινόταυρου. Ο Μινόταυρος ποιος είναι? Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα πάντα υπόκεινται εκεί. Αυτός είναι ο παγκόσμιος Μινόταυρος. Και εσείς στην Κρήτη το ξέρετε πολύ καλά. Το Μινόταυρο. Ακριβώς. Κύριε Λύκο μου, μετά τις Big Oil, τις Big Tech, τώρα έχουμε και τις Big Pharma. Μάλιστα. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι εντάξει παιδιά, σπάει και το παλιάμπελο. Λίγο, δεν θα είναι ακριβώς, θα είναι λίγο, θα είναι τα αυλαβή μεταλλαγμένα στα σπορικά, να το πω έτσι απλά. Ναι. Τι συμβαίνει εδώ στην ουσία? Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Εδώ συμβαίνει ότι πολύ απλά, τι θέλουμε να κάνουμε, μάλλον τι θέλουμε να γίνει στον κόσμο, τι είχε πει ο Κίσιντζερ, τι είχε πει ο πολύς κύριος Κίσιντζερ, ελέγξτε το πετρέλαιο και θα ελέγξετε τα έθνη. Ελέγξτε την τροφή και θα ελέγξετε τον κόσμο. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή σε 15 χρόνια θα φτάσουμε όπου να υπάρχουν μηχανές που να παρακολουθούν ακριβώς τι τρώμε. Ακριβώς για να είμαστε υγιείς, να μην εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακα και πόσο νερό καταναλώνουμε. Και βάσει αυτού θα πορευόμαστε. Δηλαδή μια τεράστια ανθρωποφάρμα. Εδώ προσπαθούν να ελέγξουν πρώτον τους σπόρους με υβρίδια,
τους οποίους πόρους θα πρέπει να τους παίρνεις κάθε χρόνο, θα πρέπει να πληρώνεις πνευματικά δικαιώματα και αυτές οι πέντε εταιρείες είναι στον κόσμο. Βλέπετε, η Bayer συγχωνεύεται με τη Monsanto κτλ. Αυτές οι πέντε λοιπόν εταιρείες θα σου ελέγχουν εσύ τι θα καλλιεργείς. Αλλά οι πέντε αυτές εταιρείες παράλληλα τους θα προμηθεύουν και τα αγροχημικά. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Θα σου προμηθεύουν και τα αγροχημικά. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να πουλήσω πιο πολλά αγροχημικά, δεν μπορώ να σου πουλήσω ανθεκτικό σπόρο. Και επιπλέον θα διώκεται ο αγρότης ο οποίος θα φυλάτει σπόρο από την προηγούμενη χρονιά προκειμένου να τον καλλιεργήσει. Θα διώκεται. Θα διώκεται με ποινή φυλάκιση. Κύριε Λύκο, θυμάμαι στο πρώτο μνημόνιο. Είναι στην Αμερική εφαρμόζεται αυτό. Θυμάμαι στο πρώτο μνημόνιο που εφαρμόστηκε στη χώρα μας, το πρώτο. Η πρώτη κίνηση υπαλλήλων στο ΜΑΙΧ ήταν να πάρουν στο σπίτι τους από την τράπεζα σπόρο να μην εξαφανιστεί. Τώρα θα εξαφανιστεί, αυτό μου λέτε. Βεβαίως θα εξαφανιστεί. Γιατί πρέπει να ελέγξει κάποιος την πατέντα, τα πνευματικά δικαιώματα. Εδώ είδατε συνέβεια, υπήρχε η σκέψη και δεν ξέρω αν ακόμα την έχουν διαγράψει κάποιοι από τα κοιτάπια τους προκειμένου να δημιουργηθούν υβριδικά δάση. Το καταλαβαίνετε, με πατέντα υβριδικά δάση, δίθεν και καλά ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και δίθεν και καλά ανθεκτικά στις φωτιές. Όταν προσέξτε, μόνο το 1/5 στην Ελλάδα, και σας μιλάω με μελέτες από το 2000, αναδασώνεται από αυτά που καίγονται. Και μιλάμε ήδη για υβριδικά δάση, προκειμένου να έχουν παραγωγή, υποτίθεται, οι καλλιεργητές. Αλλά αν το δείτε στην Ευρώπη, ειδικά στην Ευρώπη, ουσιαστικά πάνε να εξαφανίσουν την αγροτική τάξη. Δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Θυμάστε κάποτε, πριν από κάποια χρόνια, που πρημοδοτούσαν τους αλληλείς προκειμένου να καταστρέψουν τις βάρκες τους. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Θα πάμε δηλαδή σε βιομηχανοποιημένου τύπου τρόφιμα. Είτε θα είναι in vitro 3D κρέατα ή έντομα, ή θα είναι μεταλλαγμένα. Μεταλλαγμένα όμως, προσέξτε. Έχετε χάσει τεύχη. Στον εκτυπωτή βγήκαν και ψάρια τώρα. Έχετε χάσει τεύχη. Μα ήδη γίνεται αυτό με αστακούς. Ήδη γίνεται με αστακούς στην Κίνα και στην Ιαπωνία αυτό. Ήδη γίνεται αυτό με αστακούς. Το είχα ξαναπεί και στην εκπομπή σας. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για βιομηχανοποιημένου τύπου τροφή. Την οποία τροφή αυτή εσύ θα πρέπει να καταναλώνεις, όπου θα παρακολουθήσει κιόλας τι καταναλώνεις. Και ξέρετε πώς θα ελέγχεσαι, που δεν το λέει κανείς. Έχει μιλήσει κανένας για τα CBDCs που έρχονται, για το ψηφιακό χρήμα, το οποίο ουσιαστικά θα ελέγχει τον τρόπο της κατανάλωσης αλλά και της παραγωγής σου. Όλο αυτό συνδέεται το με τον καπιταλισμό των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες θα δουλεύουν για τη συνεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή θα πρημοδοτούνται, και μπορείτε να καταλάβετε ποια θα είναι η συνολική εικόνα. Μιλάμε για ανθρωποφάρμες και αυτά έρχονται. Σε 10-15 χρόνια θα τα βλέπουμε. Εσείς δεν θα μπορείτε να καταναλώνετε κοτόπουλο πάνω από 2 φορές την εβδομάδα, διότι κάποια άλλη φάρμα θα πρέπει να το παράγει, άρα θα εκπέμπει μεθάνιο, θα εκπέμπει διοξίδια του αζότου, συν διοξίδιο του άνθρακα, και συνεπώς εσείς θα είστε μη φιλικός προς το περιβάλλον και μάλλον θα έλεγα επικίνδυνος για το μέλλον της ανθρωπότητας. Δηλαδή ο άνθρωπος θα γίνει ο κίνδυνος της ανθρωπότητας. Και συνεπώς πρέπει να περιοριστεί. Να αλλάξει το καταναλωτικό του μοντέλο. Αυτό είναι. Δείτε τι έγινε με τα μνημόνια. Με τα μνημόνια, αλλά και κυρίως με τα lockdown, τι έγινε. Έσπασε η εφοδιαστική αλυσίδα. Τι σημαίνει εφοδιαστική αλυσίδα, κύριε Σάκη? Σημαίνει έλεγχος μεταφορών, έλεγχος ενέργειας, έλεγχος τροφής. Είναι τόσο απλό. 53 δις αλλάξανε χέρια. Οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Λέει εδώ φίλος... Αυτό προσπάθει να... Και ήδη η Κίνα σπάει την πατέντα, να ξέρετε. Προσέξτε. Η Κίνα τη σπάει την πατέντα. Πάει την πατέντα, δεν μπαίνει μέσα σε αυτή την όλη ιστορία. Ξέρετε γιατί? Γιατί σου λέει θα μου ελέγξει εμένα την τροφή μέσα από δυτικές πολυεθνικές εταιρείες. Εδώ είναι ένα ολόκληρο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται κάτω, πίσω και πάνω από αυτό που λέμε αγροτοδιατροφή. Λέει εδώ ο Νικόλας, προχθές λέει κύριε Λύκο πήγαινα προς Δερβενοχώρια και έβλεπα πάνω από τη Μάνδρα τα λατομεία
που έχουν φάει τα βουνά και το τελευταίο πράσινο που έχει απομείνει στην Αττική. Να φανταστώ με αυτό που είπατε στην αρχή της εκπομπής, πως μετά την οδηγία προς αποκατάσταση του πρασίνου θα τα κλείσουν τα λατομεία και θα τα δούμε να γίνονται πάλι βουνά και δάση. Όχι. Εδώ ξέρετε τι γίνεται. Έχετε ακούσει για που λένε αναθεώρηση του συντάγματος και αν ο Μητσοτάκης άφησε 180 βουλευτές ή τώρα ουσιαστικά να γίνουν να επισπεύσει κατά κάποιο τρόπο στην επόμενη βουλή να γίνουν οι αλλαγές. Μιλάνε όλοι για το άρθρο 16. Κανένας δεν μιλάει για το άρθρο 24. Σε για λόγους οικονομικού συμφέροντος και στρατηγικής σημασίας για το κράτος να μπορούν να μπαίνουν μέσα στις περιοχές Natura και να εφαρμόζουν διάφορες δραστηριότητες. Από εξορίξεις μέχρι ανεμογεννήτριες μέχρι οτιδήποτε. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Αλλά κατά τα άλλα όλοι είμαστε περιβαλλοντιστές, περιβαλλοντολόγοι και περιβαλλοντοαγαπησιάριδες. Άλλος φίλος. Τα λέμε, τα ξέρουμε, αλλά δεν πρέπει να μιλάμε, λέει κύριε Λύκο, για κάποιους ανθρώπους όπως ο Παναγιώτης Αϊνατούδης που έχει δημιουργήσει τον Πελίτη και διανέμει δωρεάν παραδοσιακούς σπόρους ή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε λίγο. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη που διατηρεί μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες σπόρων, αλλά σχεδόν όλοι το αγνοούν. Εγώ θα πρόσθετα και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων που έχει επίσης μια πολύ αξιόλογη τράπεζα σπόρων. Δυστυχώς όμως αυτά δεν συζητιούνται, κύριε Λύκο. Όχι, δεν είναι μόνο ότι συζητιούνται. Σε λίγο καιρό θα κηρυχθούν παράνομα. Αν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Εδώ έχει χαθεί το ευρωπαϊκό κειμένο. Δηλαδή από το 2014 έχει περάσει αυτό, όπου το κάθε κράτος θα κρίνει τι μεταλλαγμένα θα εισάγει. Βορρά δηλαδή στις πολυεθνικές εταιρείες. Και όλα αυτά, ξέρετε, που θα πηγαίνουν, αν θέλει ας πούμε, να εκδικαστεί μια υπόθεση, θα εκδικάζονται με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, όχι επιστημονικά. Έχει απαγορευτεί αυτό. Και θα είναι αναγκασμένα τα κράτη να πληρώνουν διαφυγόντα κέρδη στις πολυεθνικές. Και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ξέρετε τι είναι, είναι τρεις δικηγόροι εκεί πέρα. Κάποια τμήματα που λειτουργούν, οι οποίοι πριν δουλεύανε σε αυτές τις πολυεθνικές. Αυτό είναι το κράτος δικαίου που θέλει να χτίσει η Ευρώπη. Γι' αυτό και βλέπετε ξεσηκώνονται στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, οι αγρότες, αγροτικά κόμματα κτλ. Πάνε να αφανίσουν αυτό που λέμε αγροτικός τομέας. Πρέπει τα πάντα να βιομηχανοποιηθούν. Οι 50.000 εταιρείες που ασχολούνται με αυτό στο χρηματιστήριο πρέπει να αποκτήσουν το απόλυτο έλεγχο, υπό βέβαια, υπό τον έλεγχο πάντα των 5 αυτών εταιριών που σας προείπα και τις οποίες γνωρίζουμε όλοι. Οι οποίες παράγουν αγροχημικά, ζύζανη οκτώνα, θυμηθείτε τι έγινε με το Roundup. Η ίδια η εταιρεία το παρήγαγε. Μοσάντο μιλάω. Το οποίο αργότερα βλέπει βρέθηκε καρκινογόνο κτλ. Χώρια επιμολύνσεις. Δηλαδή επιμολύνσεις ως προς τους σπόρους αγρίου τύπου. Εγώ κοιτάξτε κύριε Σαχή, να σου πω ένα παράδειγμα. Είμαι λάτρης των 30 φυλλιών. Για να το καταλάβει ο κόσμος δηλαδή. Έχω και στο μπαλκόνι μου και κάτω έχω ένα κυπάκι και φυτεύω πάρα πολλές επώνυμες 30 φυλλιές. Οι 30 φυλλιές αυτές είναι βραβευμένες του David Austin, για όσους γνωρίζουν. Αυτές οι 30 φυλλιές δεν μπορούν να παραχθούν. Δηλαδή, εγώ για να πρέπει να πάρω το κανονικό φυτό, θα πρέπει να δώσω τριπλάσια τιμή, να πληρώσω τριπλάσια τιμή. Που σημαίνει πνευματικά δικαιώματα, καταλαβαίνετε. Μπορώ να έχω μόνο 30 φυλλιά, αλλά δεν μπορώ να κάνω αναπαραγωγή της 30 φυλλιάς με βλασσώματα κτλ. Δεν γίνεται. Αυτό θα κάνουν και με τους σπόρους. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος να σου ελέγξω από το σπόρο. Προσέξτε, που ο σπόρος μπορεί να σου δημιουργεί συγκεκριμένες ασθένειες, όπου εγώ θα έχω το φάρμακο για τις συγκεκριμένες ασθένειες, θα θέλει συγκεκριμένα αγροχημικά που θα πρέπει να πληρώνεις, μέχρι την καλλιέργεια. Δηλαδή, πλέον η διατροφή θα ελέγχεται εξ ολοκλήρου, σαν να λέμε από τα Lidl. Λέει εδώ φίλος ο Πέτρος στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει. Σποράδικο τεύτλων είχε και η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Στο πλατήμα η Μαθίας, η τύχη του λέει, έκλεισε από τον επενδυτή που κατά τα άλλα θα έσωζε τη βιομηχανία. Μα καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα είναι. Και τώρα εδώ ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Μπορεί ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσει αυτόνομη αγροτική πολιτική? Ρωτάω εγώ. Μπορεί, όχι. Σας είπα, η Κίνα βγαίνει από αυτό το παραμύθι. Γιατί πολύ απλά σου λέει ότι εγώ δεν θα είμαι έρμεο των πατεντών που θα μου πουλάνε οι δυτικές βιομηχανίες. Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική, κύριε Σαχίνη. Εδώ είμαστε η χώρα όπου το 80% σε ό,τι αφορά την τελική τιμή διαμορφώνεται από τους μεσάζοντες.
παγκόσμιο ρεκόρ. Και όμως το αφήνουμε, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι. Γιατί λέει, αν κάνουμε ελέγχους, όπως γίνεται και με τα πλοία και τα λοιπά, που λέγατε προηγουμένως τακτοπλοϊκά, επεμβαίνουμε στην ελεύθερη αγορά. Μα ποια αγορά, τη μονοπωλιακή? Το ίδιο γίνεται παντού. Για ακούστε εδώ από το φίλο το Δημήτρη που έχει πάει διακοπές στη Μύκονο και τον πειράζουμε εδώ. Λέει, μόλις ανέφερε τη δεντροφύτευση ο κύριος Λύκος και έγραφα το μήνυμα. Αλήθεια λέει, κύριε Λύκο. Με τα δισεκατομμύρια που λυσάνε να ξοδεύουν για φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες και κάθε είδους άπε και ό,τι άλλο κατέβει στην κλάβα τους. Πόσο θα κόστιζε, ξέρετε, λέει, αν μανιωδώς φυτέυαμε δέντρα στη χώρα, υπόθεση εργασίας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε χώρα και ιδίως στην πατρίδα μας να φυτεύουν δέντρα ολημερής. Και παράλληλα ευτύχη. Ναι. Το προείπα. Θα έριχνε σε 5 με 10 χρόνια τουλάχιστον κατά μία ένα βαθμό έως 1,5 βαθμό Κελσίου την μέση θερμοκρασία στην Αττική, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά βλέπετε, αυτό δεν είναι σκυρόδερμα. Δεν είναι η χαρά του εργολάβου. Πώς να το κάνουμε? Φανταστείτε ότι στην Αυστρία αυτή τη στιγμή καλύπτονται από ΑΠΕ, προσέξτε, ένα άλλο κομμάτι που δεν θέλουμε να το αναλύσουμε, κατά 86%. Ξέρετε όμως γιατί ΑΠΕ μιλάνε? Μικρά υδροηλεκτρικά. Εδώ η συνεισφορά των υδροηλεκτρικών στην Ελλάδα είναι 0 έως 3%. Από υδροηλεκτρικά, προσέξτε, υδροηλεκτρικά. Όταν κατά μέσον όρο είμαστε στο 16% από ΑΠΕ. Αλλά εδώ κάποτε παλαιότερα, θεωρούσαν ότι τα υδροηλεκτρικά δεν είναι ΑΠΕ. Ο Σπύρος, γιατί εμείς, κύριε Λύκο, να μαζεύουμε σαν τα μυρμήγκια ανακυκλώσιμα υλικά και μετά αυτά, αντί να ανακυκλώνονται, να καίγονται για χρόνια στις διάφορες χωματερές, εδώ που ζει ο άνθρωπος, στην Ελευσίνα λέει και στα Λιώσια, και να αποψηλώνονται την ίδια στιγμή τεράστιες εκτάσεις στα βουνά για ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά? Μήπως πρέπει να βγει και κανένα κίνημα κατά της ανακύκλωσης που δεν γίνεται ουσιαστικά, ή ο τρόπος που γίνεται? Αυτή η ανακύκλωση, κύριε Σαχίνη, θυμάμαι που εδώ μιλάγαμε για τα πλαστικά καλαμάκια, αν θέλετε, που τα αντικαταστήσανε με τα χάρτινα. Δεν ξέρουμε από πού έρχονται τα χάρτινα. Έχουμε δενδροκαλλιέργειες, δεν ξέρω τι κτλ. Και την ίδια στιγμή και για την Ουκρανία που κοντεύει να γίνει πυρηνικός πόλεμος δεν μιλάει κανείς. Είδατε κανέναν παγκόσμιο διαμεσολαβητή, τον ΟΗΕ ή οτιδήποτε? Ακριβώς γιατί συμφέρει όλους. Το συνηθίσαμε και τον πόλεμο τον συνηθίσαμε. Είναι κάτι δεδομένο. Αλλά τα λοιπάσματα αυξάνονται, τετραπλασιάζονται. Το ίδιο τετραπλασιάζονται, αν θέλετε, και τα ναύλα. Και από εκεί και πέρα πολλαπλασιάζονται οι τιμές των τροφών. Αλλά εμείς δίνουμε επιδόματα. Σας είπα και πάλι, ο Μινόταυρος γίνονται ανθρωποθυσίες στο βωμό του Μινόταυρου, που είναι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο βολεύει όλους. Γιατί ελέγχονται κυβερνήσεις, και να σας πω και κάτι άλλο. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι, το είδαμε και στις εκλογές, ότι ακριβώς επειδή εσύ έχεις το χρήμα και ακριβώς επειδή εσύ ελέγχεις την ενημέρωση, ανοίγω μια παρένθεση εδώ και θυμηθείτε ότι σε 5 χρόνια θα πρέπει να πληρώνουμε τα social media. Και όποιος δεν έχει επαφή με τα social media θα είναι ανενημέρωτος. Δηλαδή κάτι σαν ψηφιακά αγράμματος. Εκεί θα καταντήσουμε. Μόνο όσοι θα έχουν χρήμα θα πληρώνουν, όπως θα ξέρουν τι γίνεται. Οι υπόλοιποι θα είναι προς εκμετάλλευση. Λοιπόν, τι κάνουν λοιπόν? Δημιουργούν ψυχικό και νοητικό θόρυβο μέσω των social media. Βλέπετε, πολλές πληροφορίες, άχρηστες πληροφορίες, ψυχικός και νοητικός θόρυβος, έτσι ώστε να μην λειτουργεί η κριτική σκέψη. Οπότε πλέον τι γίνεται? Γινόμαστε κοπάδι και πάμε προβατιδών στις κάλπες. Όπως και προβατιδών καταναλώνουμε, όπως και προβατιδών τρώμε, προβατιδών διασκεδάσουμε, προβατιδών αν θέλετε ερωτευόμαστε. Η τέλεια άνθρωπου φάρμα. Για ακούστε εδώ, έχει η αντίρρηση ο Θανάσης. Πολύ ανησυχεί, λέει ο κύριος Λύκος, και για την Ευρώπη και για τους Άραβες και για τους Ασιάτες, διότι αυτά τα προβλήματα που αναφέρει είναι στις μεγάλες πόλεις, του Ντουμπάι, της Σαγκάης, του Τόκιο. Μπορεί να ελεγχθεί ο κριτικός, ο μεσίνιος με τα σπόρια και ό,τι είναι για τις τροφές και ανησυχούμε για αυτά? Τι λέμε τώρα, λέει? Συζητάμε για παιχνίδια 70 με 100 χρόνια μπροστά. Ας λύσουμε το πρόβλημα να κάνουμε δικό μας κομπόστ και να μην τεμπελιάζουμε. Πολύ καταγγελία, λέει κύριε Λύκο. Τι απαντάτε? Εγώ απαντάω ότι το 1/3 του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης χάνεται. Το σφάζουν ακριβώς και σφάζουν και μάνες, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εντάξει.
Ακριβώς γιατί δεν μπορούν να το συντηρήσουν λόγω αύξησης των ζωοτροφών. Εκεί πώς θα απαντήσει. Απαντώ στο φίλο μου αυτό. Δεν είναι 50-100 χρόνια, είναι αύριο, είναι μεθαύριο. Δεν θα μπορέσει να υπάρξει αγροτική τάξη αγρότης στην Ελλάδα και να σταθεί από μόνο του. Θα χαθούν μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις. Δείτε πού έχει φτάσει η κριτική γραβιέρα. Από πού παίρνουν γάλα. Φέτα για να φτιάξουν, μήπως παίρνουν σκόνη εισαγόμενη. Γιατί δεν τα λέμε όλα αυτά. Από την άλλη να σας πω και κάτι άλλο. Πόσο καιρό ο σύλλογος, τέλος πάντων, κρεατεμπόρων στην Ελλάδα φωνάζει ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναγράφεται πάνω στα διάφορα τρόφιμα που πουλάνε τέλος πάντων ότι είναι ζωικής προέλευσης και δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το κάνει. Εσύ δεν ξέρεις τι τρως. Δεν ξέρεις τι υπάρχει μέσα. Δηλαδή πώς είναι τα τρόφιμα ενισχυμένα, με ποια πρωτεΐνη. Και σύμφωνα με έρευνες, σας μιλάω για τις συνθητικές πρωτεΐνες ή για τις πρωτεΐνες εντόμων, αναμένεται έως το 2050 να αυξηθούν κατά 40%. Ακούγεται τρελό, όμως ήδη υπάρχουν startup εταιρείες στην Καλιφόρνια, στη Φιλανδία, που εξειδικεύονται σε αυτό. Πηγαίνετε πίσω, Silicon Valley, startup εταιρείες, εύκολο κέρδος. Από την άλλη, πληθωρισμός, ιδιαίτερα πληθωρισμός στα νοπά προϊόντα και φυσικά στα τρόφιμα, διπλάσιος από ότι στα κατεψυγμένα. Και μέσα από εκεί θα μπορέσετε να καταλάβετε γιατί ακριβώς το Lidl, το κάθε Lidl, θα μπορεί να σε ελέγχει απόλυτα μέσω της τροφής. Αυτά όλα βέβαια σε συνδυασμό και με το νερό. Προσέξτε, γιατί εγώ θα έρχομαι και θα σου λέω ότι ξέρεις κάτι, θα καταναλώνεις, θα εκπέμπεις τόσο διοξίδιο του άνθρακα, άρα περιβαλλοντικά εσύ θα συνεισφέρεις ώστε να σωθεί ο πλανήτης. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα σωθείς εσύ. Θέλουμε απλά να περνάει η επόμενη μέρα. Να ζεις απλά, όχι να ευζεις. Δεν μιλάμε δηλαδή για ποιότητα ζωής. Οπότε εγώ θα σου ελέγχω το διοξίδιο του άνθρακα, θα σου ελέγχω το νερό. Παράλληλα θα κάνω καλό και στην υγεία σου, διότι εσύ δεν θα καταναλώνεις, ας πούμε, κρεατικά τώρα, χοληστερίνες και ένα σώρο τέτοιου είδους πράγματα. Άρα θα σου δω και την υγεία σου. Συνεπώς θα εξοικονομώ χρήματα και για το κράτος υγείας και πρόνοιας. Οπότε όλα θα βαίνουν καλώς. Λέει ο φίλος ο Νίκος, απαντάει στο φίλο το Θανάση που μιλούσε σε εσάς. Τον προτρέπει να διαβάσει τη δεκαετή στατιστική απογραφή πρωτογενούς τομέα στη χώρα που υπάρχει στο site της Ελστάτ και μετά λέει κύριε Θανάση να ξανασυζητήσουμε για το τι συμβαίνει στη χώρα και πού πάει το πράγμα, όχι σε 100 χρόνια αλλά άμεσα. Ο Νίκος από το Λονδίνο. Άμεσα. Ο Νίκος από το Λονδίνο. Επίσης λέει κύριε Λίκο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι η επαφή με τη φύση σε βοηθάει να ηρεμήσεις, πράγμα που το χρειαζόμαστε για να σκεφτόμαστε ορθά. Εδώ στο Λονδίνο πας σε μια απόσταση Σύνταγμα Περιστέρη και αισθάνεσαι ότι είσαι στην εξοχή. Πού μπορεί να συμβεί αυτό στην Αθήνα ή σε μια άλλη μεγάλη πόλη? Μα εδώ είμαστε το απόλυτο πειραματόζωο, όπως καταλαβαίνετε. Διότι δεν είναι μόνο αυτό που είπες για λόγους ψυχικής υγείας, είναι και για θέματα, πολύ απλά για θέματα υγείας. Είναι τα αντιγούνα που έχει η διεπαφή του ανθρώπου με τη φύση. Θυμάστε παλιότερα που τους όσους έπασχαν από χρηματίωση, τους στέλνανε πού? Στην εξοχή. Στην Κηφισιά. Γιατί στην Κηφισιά? Γιατί εκεί φυσά. Και πέφκα κτλ. Εκεί γίνονταν τα σανατόρια κάποτε. Γιατί ήταν διεπαφή του ανθρώπου με τη φύση. Ή στην Κρυμαία. Γιατί πήγαιναν και χτίζανε στην Κρυμαία όλοι οι τσάροι τα εξωτικά του? Γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η διεπαφή με τη φύση. Άρα είχαν καταλάβει ότι είχε και ανταλλαγή αντιγόνων που ουσιαστικά ισορροπούσε το ανατοπικό σου σύστημα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, όπως είπατε και στην αρχή, είναι big tech. Δηλαδή, πονάει κεφάλι, θα σου βάλουν άλλο κεφάλι και θα στο φυτέψω. Θα το κατασκευάσει τεχνολογία. Δεν μπορείς να περπατήσεις καλά, θα σου βάλουν άλλο πόδι. Κανένας δεν μιλάει όμως για το πώς εσύ να μην σπάσεις το πόδι σου. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τροφή. Δηλαδή, ουσιαστικά η τροφή, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ότι. Θυμάστε κάποτε που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες το λέγανε αυτό, ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Αυτό θα είμαστε. Γιατί αυτά θα τρώμε. Αυτό θα είμαστε γιατί αυτά θα τρώμε. Και κανένας δεν μιλάει αυτή τη στιγμή να πει τι γίνεται. Βλέπετε, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αντιδρά κανείς. Εντάξει, αλλά αφού η Μοσάντο πέρασε στα γερμανικά χέρια πια, γιατί να αντιδράει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κύριε Λύκο. Ο Θανάσης επανήλθε. Έχω φίλους από Νεμαία. Κάνουν το δικό τους γάλα, το δικό τους κομπόστ, το δικό τους τυρί λόγω μερακιού και εργατικότητας. Έχουν μαζευτεί 20 φίλοι και φτιάχνουν τα πάντα. Μέχρι και γουασάμπι τους πήγα, λέει, από την Ιαπωνία κρυφά να φυτέψουν. Και μου λέτε για τους κριτικούς που είναι εύκολη λύση, σκόνη γάλα. Δεν τα ξέρετε καλά, κύριε Λύκο. Και έχω και άλλα παραδείγματα. Προφανώς θα υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα, Θανάση μου. Θέλω αυτά να σου πω. Δεν μπορέσουν να αντέξουν στον ανταγωνισμό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Για πόσο καιρό. Θέλω να πω στο Θανάση να ψαχτεί λίγο με το γάλα που κυκλοφορεί στην Πελοπόννησο φέτος και θα βγάλει πολλά συμπεράσματα. Όχι, θα μπορέσουν να αντέξουν στον ανταγωνισμό. Γιατί παλιότερα, μην ξεχνάτε ότι όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ, υπήρχαν καταρχήν το 80 δηλαδή. Τι καταργήθηκε πρώτο? Η ενίσχυση του μικροπαραγωγού. Έγινε 80% της τιμής, ήταν η μεσάζωτης. Ακριβώς πήγανε. Και εν συνεχεία καταργήθηκαν οι ατέλειες. Οι ατέλειες, δηλαδή ο θέλει να έχει στον αγρότη ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή γιατί να πάει να γίνει αγρότης? Για να πεινάσει. Δίνουμε ατέλειες σε εφοπλιστές. Ατέλειες σε αγρότες δίνουμε. Θα σου πω και κάτι άλλο. Πόσους είδατε υποψήφιους βουλευτές αγρότες στα κόμματα στις εκλογές που μόλις μας πέρασαν? Πόσοι, πείτε μου. Πόσοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι στη Νέα Δημοκρατία, πόσοι. Μόνο το ΚΚΕ είχε. Πόσοι ήτανε? Κανένας. Πόσοι ήταν αλλοί? Κανένας. Όλοι αυτοί που ήταν υποψήφοι, να το δούμε και από μια άλλη πλευρά, ήταν μεταπράτες κατά κάποιον τρόπο. Μεταπράτες πληροφορίας, μεταπράτες γνώσης, μεταπράτες διοικητική ενός κράτους υδροκέφαλου. Βασίλης Λύκος. Δικηγόροι, διάφοροι. Αλλά κανένας δεν ήταν αυτός ο άμεσα παραγωγός. Ο άμεσα παραγωγός. Σε οποιοδήποτε τομέα. Λοιπόν, Βασίλης Λύκος, θα ξαναπώ μαζί του. Οι Big Farmers είναι εδώ. Καλημέρα, κύριε Λύκο, να είστε καλά. Την καλημέρα μου, σας εύχομαι τα καλύτερα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.